καταρχάς να σας καλωσορίσουμε κυρία Νικολέτα στην Κύπρο και να πούμε ότι η κυρία Νικολέτα Κατερονοπούλου είναι κοινωνικός λειτουργός από την Αθήνα. Είναι στενός συνεργάτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν δεν κάνω λάθος, της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων, η οποία είναι αδελφή οργάνωση με την Παγκύπρια Ένωση Γονέων, για να μην πω ότι είναι η μητέρα οργάνωση, εφόσον εμείς προήλθαμε από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων. Και να πούμε επίσης ότι βρίσκεστε στην Κύπρο με εξαφορμής ενός σεμιναρίου που κάναμε εδώ στην Κύπρο ως Παγκύπρια Ένωση Γονέων, με βασικό αντικείμενο τα ασφαλιστικά παιχνίδια και οι επιπτώσεις που έχουν αυτά τα παιχνίδια στην προσωπικότητα γενικότερα των νέων και των παιδιών. Χθες φυσικά μας μιλήσατε στο ευρύ κοινό που είχαμε στο σεμινάριο, μας ενημερώσατε, μας ευαισθητοποιήσατε, αλλά θα θέλαμε μέσα από αυτή την βιντεοσκόπηση που κάνουμε τώρα και έχοντας μπροστά μας εδώ τα εκθέματα που θα μπορούσε κανείς να τα ονομάσει και ένα διαβολικό εικονοστάσιο, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη φράση, και θα μπορούσε να τα πάρει έτσι και το βίντεο από κοντά σε κάποια στιγμή να τα δούμε καλύτερα. Θέλετε πριν μας παρουσιάσετε αυτά τα αντικείμενα που έχουμε μπροστά μας και μας πείτε με δύο λόγια έτσι την επικινδυνότητα και τις επιπτώσεις που έχουν πάνω στην προσωπικά του παιδιού, κάποια γενικά πράγματα για το φαινόμενο αυτό που είναι εξελισσόμενο και μπορώ να πω ότι παίρνει τρομερές διαστάσεις, όχι μόνο στο δικό μας το χώρο, τον ελλαδικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και για την πρόσκλησή σας και για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για ένα θέμα τόσο σοβαρό που όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν το έχουμε παρατηρήσει. Δεν έχουμε επικεντρώσει την προσοχή μας σε αυτό. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε εδώ, λίγο ως πολύ, έχουν μπει στα σπίτια των περισσότερων παιδιών. Όχι μόνο της Κύπρου, καλά, ίσως στην Κύπρο να μην έχουν μπει σε τέτοια μεγάλη έκταση, όσο στον ελλαδικό χώρο και φυσικά και στον παγκόσμιο χώρο, όπως είπατε, όχι μόνο στον πανευρωπαϊκό. Τα παιχνίδια αυτά που βλέπουμε εδώ και είναι ένα μικρό μέρος από συλλογές που κάναν διάφορα παιδιά, τα οποία ήρθαν ως περιπτώσεις στα χέρια μου. Ακριβώς αυτό ήθελα να μας πείτε. Ναι. Πώς μαζέψατε αυτό το υλικό στα χέρια σας, το οποίο μας εκτείνεται σήμερα. Το οποίο εγώ το ονομάζω εποπτικό υλικό, διότι πραγματικά μόνο όταν το δει κανείς έτσι εκτεθειμένο και μπορεί να επικεντρώσει επάνω την προσοχή για να καταλάβει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αν σκεφτούμε ότι τα παιδιά μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε και για τα παιδιά μας όλοι μας κάνουμε όλες τις θυσίες, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε τα πάντα για να μην τους λείψει τίποτα. Τόσο στον υλικό, όσο και στο μορφωτικό τομέα. Και φυσικά, αν ρωτήσει τους γονείς και για τον ψυχικό τομέα, θα πούν ότι και γι' αυτό κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Δεν θα τους περνούσε πιθανώς ποτέ από το μυαλό, αν τους έλεγε κανείς, ότι βάζοντας στο σπίτι τους τέτοια αντικείμενα, τερατόμορφα, όπως είναι αυτό, θα μπορούσε αυτό να έχει κάποια επίπτωση στην ψυχική υγεία του παιδιού. Τώρα, αυτό να υποθέσουμε, ναι, ότι δεν βρίσκεται σε ένα κατάστημα που πουλά ασφαλιστικά αντικείμενα, όχι, αλλά σε κατάστημα, βέβαια, που πουλά παιδικά παιχνίδια. Κανονικά. Όλα αυτά που βλέπετε είναι παιχνίδια από κανονικά καταστήματα παιχνιδιών. Δεν είναι από ειδικά σατανιστικού περιεχομένου καταστήματα. Μόνο και όχι μόνο τα πουλάνε οι καταστηματάρχες, είναι ότι τα αγοράζουμε εμείς οι γονείς. Κοιτάξτε σας παρακαλώ,
αυτό τι δείχνει, είναι πολύ χαρακτηριστικό, σας παρακαλώ. Δείχνει μια νεκροκεφαλή με ένα τερατόμορφο στην όλη του εμφάνιση. Να το κρατήσω εγώ έτσι ακόμα για να το παίρνει η κάμερα και μπορεί να το περιγράφετε. Το ίδιο. Είναι και αυτό. Το ίδιο. Είναι και αυτό. Αυτό που είναι τρομακτικό, αν μου επιτρέπετε κύριε Νικρότερα, είναι αυτό το πράγμα εδώ. Μάλιστα. Το οποίο είναι παιχνίδι για παιδιά. Παιχνίδι για παιδιά. Ποιας ηλικίας δεν με ρωτήσατε. Ναι, ακριβώς. Αυτό θα λέγα τώρα. Αυτά τα παιχνίδια αρχίζουν και τα παίρνουν από την ηλικία των 4-5 χρόνων μέχρι 9-10, σήμερα μέχρι εκεί, γιατί από τα 9 και μετά σήμερα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πάνε σε πιο προχωρημένες καταστάσεις, δεν ικανοποιούνται πια τα παιδιά με το να στείλουν παιχνίδι με αυτές τις φιγούρες, προτιμούν να στείλουν ένα παιχνίδι με πιο ζωντανές, με πιο ζωντανά παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια των ρόλων, τα οποία όμως έχουν πάλι αυτό το υλικό, αυτές τις φιγούρες. Δηλαδή αναφέρονται σε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν τίποτε από αυτά που έχει πλάσει ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει πλάσει τέτοια πλάσματα, ξέρω εγώ αυτό ξέρω. Τέτοιες μορφές και πρόσωπα. Δεν έχει ούτε τέτοια όντα, δεν υπάρχουν τέτοια όντα στη φύση, ακόμα και σαν προϊστορικά τέρατα να ήθελε κανείς να τα δει κάποια από αυτά, εάν τα παρατηρήσει θα δει ότι είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που υποτίθεται ότι θέλουν να απεικονίσουν, μια ακρίδα ή κάτι άλλο, διότι σε αυτή την απεικόνιση, ας πούμε, πιο πολύ έχει ενός ρομπότ και τερατόμορφου αντικειμένου τα χαρακτηριστικά παρά του μιας ακρίδας, ας πούμε. Θα λέγαμε με άλλα λόγια ότι είναι, ας πούμε, ένας τρόπος παρουσίασης κάτι του πραγματικού και του φανταστικού. Ναι. Προκαλεί τη φαντασία του παιδιού. Προκαλεί τη φαντασία του παιδιού. Και έχει ως αποτέλεσμα τι. Όχι, αυτό που θέλουν να προκαλέσουν με όλα αυτά είναι η φρίκη και ο φόβος. Ο φόβος, ο οποίος είναι κινητήριος δύναμης για να κάνει το παιδί ή μεγάλο, οποιονδήποτε δηλαδή, να ξεφύγει από τα δεδομένα που έχει μάθει μέχρι τώρα και να κάνει κάτι άλλο, εκεί που το καθοδηγούν. Είναι μια συγκεκριμένη τεχνική και πρακτική αυτή, που την χρησιμοποιούν ώστε μέσα από το φόβο να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε ταμπού, θα λέγαμε, σήμερα, και αφού τα ξεπεράσουν αυτά τα ταμπού, να είναι έτοιμα τα παιδιά να περάσουν σε κάποια άλλα στάδια. Γιατί και στον αποκρυφισμό και στους γενικότερα και στον σατανισμό ειδικότερα, μόνο όταν ξεπεράσεις κάποιες αξίες και φτάσεις να ξεπεράσεις και κάποια ταμπού και ακόμη περισσότερο να ξεπεράσεις πράγματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο το βιολογικό σου ρυθμό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί, με συγχωρείτε που θα το πω, να πιει τα ούρα του. Όμως, μέσα στην πρακτική του σατανισμού, πρέπει να ξεπεράσεις τη φυσική σου αηδία, στην αρχή να πιεις τα ούρα σου, μετά να πιεις αίμα, μετά να φας τα κόκρανά σου, και όταν φτάσεις στο σημείο να έχεις ξεπεράσει όλα αυτά, είσαι έτοιμος πια να κάνεις και φόνο, είσαι έτοιμος να κάνεις... Όλα αυτά λοιπόν που βλέπουμε εδώ, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο, σιγά σιγά σταδιακά οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ένας τρόπος, με άλλα λόγια, μίησης των παιδιών, ναι, εις τον σατανισμό και στον αποκρυφισμό. Είναι η αλλίωση πρώτα, η άλωση και το αποτέλεσμα εξοικειώνω το παιδί στη φρίκη. Όταν το παιδί εξοικειωθεί με τις φυσιογνωμίες αυτές τις σατανιστικές που βλέπουμε εδώ, οι οποίες από μικρή ηλικία που έχουν μπει ήδη στα σπίτια μας, και ίσως θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι μορφές, όπως παρουσιάζονται εδώ σε είδος παιχνιδιών, προβάλλονται και από την τηλεόραση σε είδος κινουμένων σχεδίων. Και έτσι είναι. Διαφορών ιστοριών, ή μέσα από τα κόμιξ.
Ναι. Διάφορα περιοδικά τα οποία είναι αποκλειστικά για νέους. Και έχουν επιστρατευθεί όλες οι μορφές της τέχνης, προκειμένου να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Και στα κινούμενα σχέδια και παντού, οι μορφές που επικρατούν είναι οι ίδιες. Είτε αυτό είναι παιχνίδι video games, είτε αυτό είναι παιχνίδι ρόλων, επιτραπέζιο, είτε αυτό είναι ανάγνωσμα, παιδικό, είτε αυτό είναι τέτοιο παιχνίδι, όλα είναι σε αυτό το στυλ. Στο στυλ του εξωπραγματικού, του βίαιου, του φανταστικού, του φρικιαστικού. Μάλιστα. Να εξοικειωθεί το παιδί με αυτό. Τώρα, θα ήθελα να μας πείτε, εν συντομία, όσο μπορούμε να είμαστε σύντομοι, ποιες είναι οι επιπτώσεις πάνω στην προσωπικότητα του παιδιού, του εφήβου, του νέου κλπ. Που ασχολείται με αυτά τα αντικείμενα. Και αν έχετε κάποιες περιπτώσεις και παραδείγματα που να φανεί και πρακτικά πλέον αυτή η αλλίωση του φρονήματος και γενικά της προσωπικότητας του παιδιού. Δεν θα την κάναμε αυτή την εκπομπή, αυτή τη συζήτηση, εάν δεν είχαμε περιστατικά, εγώ προσωπικώς είχα, αλλά και αν δεν είχαμε στατιστικές και έρευνες παγκοσμίως για τις επιπτώσεις αυτών των παιχνιδιών πάνω στην ψυχοσύνθεση και στην ομαλή εξέλιξη των παιδιών. Εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, οι γονείς μας φρόντιζαν να έχουμε στα χέρια μας ό,τι πιο γλυκό και όμορφο και τρυφερό υπήρχε. Όμορφες κούκλες για παιχνίδια, για παιχνίδι, όμορφες ζωγραφιές, αγγελάκια και αγίους και ό,τι ήταν γλυκό και τρυφερό, κάτι που αρμόζει στην ψυχή την παιδική και μέσα από τις παραδοσιακές μας αξίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την ορθόδοξη πίστη και έχουν ένα περιεχόμενο γεμάτο αγάπη και γεμάτο συμπόνια και γεμάτο τρυφερότητα για τον συνάνθρωπο. Και όχι όπως αυτό. Αυτό. Το τέρας εδώ. Ναι, όλα αυτά. Το οποίο καλλιεργεί την βία, τη βία, τον φόβο, τη φρίκη, την υστερία, ναι, και ό,τι άλλο. Μπορεί κανείς να φανταστεί. Αυτό μπορεί να έχει συμπόνια, να δημιουργήσει συστήματα συμπόνια ή αγάπης. Ή μπορεί να θεωρηθεί ως πρότυπο. Όχι, δεν. Και τελικά, μήπως είναι αληθέτο το γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε νέους να ντύνονται ή αν θέλετε ακόμη να κουρεύονται ή να μεταμφιέζονται σχέση με αυτά τα αντικείμενα. Δεν είδα εδώ στην Κύπρο αυτό το φαινόμενο που αυτή τη στιγμή επικρατεί στην Αθήνα, ας πούμε μόνο ως προς το κούρεμα. Είναι κάτι φοβερό αυτό που γίνεται ως προς το κούρεμα, παραδείγματος χάρη στην Αθήνα. Και στην Κύπρο ήδη άρχισε να φαίνεται και αυτό. Λοιπόν, και στο ντύσιμο. Σε όλους τους τομείς δεν υπάρχει τομέα στη ζωή μας που να μην έχει επισέλθει το χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του σατανιστικού περιεχομένου, αυτής της φρίκης. Αυτό αρχίζει και ζυμώνεται τόσο με τη ζωή μας, με τη ζωή των παιδιών μας. Στην αρχή δεν το καταλαβαίνουμε, το θεωρούμε ως μόδα, ως κάτι, εντάξει, όλα τα παιδιά το κάνουν, ότι αυτό δεν έχει απήχηση. Δυστυχώς όμως αυτό επηρεάζει βαθύτατα την συμπεριφορά του παιδιού. Το παιδί είναι νευρικό, το παιδί είναι υπερκινητικό, το παιδί είναι επιθετικό, εριστικό, αφαδέστατο, αγνοεί κανόνες πια, δεν μιλάμε για σεβασμό και τέτοια πράγματα τα οποία παραδοσιακά υπήρχαν, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί, δηλαδή δεν είσαι παραδεκτός πια στον κύκλο, το παιδί δεν είναι παραδεκτός στον κύκλο του, εάν δεν μπει στη μάνα του, ξέρω εγώ, να μην χαρακτηρίσω τον πατέρα του, μια βρισιά, στα αδέρφια του να μην είναι επιθετικότατο, εριστικότατο, εάν δεν, δηλαδή δεν χρησιμοποιεί, ξέρετε, σήμερα οι λέξεις, τα ονόματα έχουν αντικατασταθεί με κάποιους όρους οι οποίοι... Έχουμε αντιστροφή των αξιών, των εννοιών
και των όρων τον όρο που συζητάμε. Ναι. Η συμπεριφορά στα πάντα. Ένας ασυμπεριφέρεται σωστά, υπεύθυνα, χριστιανικά. Α, τώρα αυτός είναι ανώμαλος. Είναι ανώμαλος. Τώρα είναι ανώμαλος πια. Εδώ είναι η αντιστροφή των πάντων. Εκείνο που θέλω να μετατονίσουμε, κυρία Νικόλετα, είναι ότι αυτά που μας λέτε, τα συμπτώματα τώρα που παρουσιάζουν τα παιδιά αυτά, τα έχετε εξάγει από περιπτώσεις παιδιών και γονέων που είδατε. Οι ίδιοι μου τα φέρανε. Πώς ήρθε αυτό το υλικό στα χέρια μου, με ρωτήσατε. Ναι, αυτό το υλικό στα χέρια μου ήρθε με έναν τρόπο που η αλήθεια μου είχε κάνει και με ένα συγκλονιστική εντύπωση. Ήρθε μία μητέρα στην αρχή, κρατώντας μια τσάντα με τα περισσότερα από αυτά τα παιχνίδια και, και έχοντας και έντυπα μέσα, γιατί είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα, το θέμα του παιδικού εντύπου, και κρατώντας και δύο παιδιά από τα χέρια της, το αγοράκι και το κοριτσάκι, και με ρώτησε έντρομη, ανοίγοντάς μου την τσάντα, αν αυτά τα παιχνίδια θεωρούνται διαβολικά, σατανιστικά και αν έχουν επίπτωση στη συμπεριφορά των παιδιών. Εγώ δεν κατάλαβα βέβαια γιατί μου το ρώτησε, ούτε και τα είχα, δεν τα είχα ξαναδεί αυτά τα παιχνίδια, συμπτωματικό στο δικό μου σπίτι, δεν είχαν μπει ποτέ στα δικά μου παιδιά. Και της είπα να έρθει την επόμενη μέρα να συζητήσουμε, γιατί με είχε πετύχει σε μια δημόσια εκδήλωση. Και ήρθε την άλλη μέρα και είχε όλα αυτά τα παιχνίδια και άλλα ακόμη, και τα παιδιά της, τα οποία ήταν πολύ ανήσυχα, πολύ ζωηρά, το αγοράκι ειδικά, το οποίο έκανε σαν τρελό, και μου εξήγησε η μητέρα ότι φοβάται ότι το παιδί της κάνει σαν δαιμονισμένο και ότι γι' αυτό φταίνε κατά αυτήν τα παιχνίδια. Και όταν μου αράδιασε αυτό το υλικό και τη ρώτησα τι είναι αυτό, είναι τα παιχνίδια με τα οποία παίζουν σήμερα τα παιδιά μας, όλα τα παιδιά. Δεν τα είχε μόνο αυτή στο σπίτι της, όπως απαιτήθηκε, γιατί μετά από αυτό βέβαια παρακινήθηκα να αρχίσω να κοιτάω παντού τι γίνεται. Και παντού υπήρχε αυτό το πράγμα στα σπίτια όλων των ανθρώπων, και ξέρετε πόσο απλά. Εκεί είχε ένα αυτοκινητάκι. Το βλέπει κανείς και είναι μια απλή κούρσα. Δεν θα κάνω τον κόπο να το ανοίξω. Αυτό ανοίγει και γίνεται ένα τερατόμορφο τέρας, ένα αντικείμενο. Δεν θα μπορούσα να το ανοίξω, δηλαδή. Μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο να το ανοίξουμε. Αυτό έχει μυστικούς τρόπους που ανοίγει. Θα σας έλεγα ότι αυτό, παραδείγματος χάρη, που είναι ανοιγμένο έτσι, νομίζω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε. Όχι, όχι. Να σας πω. Αυτό που είναι έτσι είναι ένα κλεισμένο αυτοκίνητο. Αυτό είναι ανοιγμένο και εκείνο είναι κλεισμένο. Δεν νομίζω ότι είναι... Έχουν την ίδια φιλοσοφία ακριβώς. Το ίδιο είναι και αυτό. Έχουμε μερικά κλειστά και μερικά ανοιγμένα, γιατί έχουμε φασαρία. Ας πάρουμε αυτό εδώ. Αυτό και εκείνο. Και αυτό εδώ. Ναι. Τα οποία φασούνται ως... Τα οποία είναι αυτοκίνητα ή είναι καραβάκια. Έξω, αν μπορεί να εστιάσει εδώ, ναι. Ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, ναι. Η κάμερα, για να δούμε ότι είναι μια τερατόμορφη μορφή. Μια πεντάλφα από κάτω. Σύμβολα. Και ενώ παρουσιάζεται ως αυτοκίνητο. Ως αυτοκίνητο, ναι. Εδώ είναι κεφάλι, φαίνεται και από μέσα το πρόσωπο, δόντια, τα μάτια από πάνω, τα κέρατα. Αυτό, ως τι παιχνίδι μπορεί να χρησιμεύσει σε ένα παιδί. Μάλιστα. Δηλαδή, ότι παίρνει ένα αυτοκινητάκι στα χέρια του, το οποίο ανοίγοντάς το, το φτάνει να γίνει ένα, τι είναι, ρομπότ, δεν ξέρω πια τι είναι. Αυτό το νομίζω ανοίγει και ακόμη αυτό, γιατί έχει ένα κεφάλι και αυτό με κάτι κέρατα επάνω. Λοιπόν, ανοίγει αυτό και γίνεται τέτοιο. Και αυτό τι σκοπό εξυπηρετεί τώρα. Πέστε μου, το παιδί όταν θα κληθεί να παίξει με αυτό, να το χρησιμοποιήσει ως παιχνίδι, πώς θα στήσει παιχνίδι με αυτό. Θα πρέπει να φτιάξει ένα σενάριο, έτσι δεν είναι, πώς θα το παίξει. Εκεί λοιπόν μία βρύση, τι είναι αυτή η βρύση. Βλέπετε μία βρύση, αυτό είναι, εστιάστε παρακαλώ εδώ, αυτό είναι το κεφάλι του σατανά. Εδώ στάζει ένα υγρό, το σάλιο του,
Υποτίθεται ότι όποιος θα έρθει να πιει νερό από αυτή τη βρύση, από εδώ υπάρχουν τρία φρικτά δάχτυλα που με μια κίνηση έτσι τον γραπώνουν. Αυτό είναι παιχνίδι για τα παιδιά μας, η φρίκη προσωποποιημένη. Τι σκοπό εξυπηρετεί αυτό τώρα, πέστε μου, τι σκοπό παιχνιδιού εξυπηρετεί αυτό. Πώς μπορεί να δώσει αγωγή και καλλιέργεια κοινωνική, αν θέλετε, πνευματική. Τι μήνυμα περνάει, τι μήνυμα, τι μήνυμα περνάει. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε παιχνίδι έχει ένα στόχο, να βοηθήσει το παιδί να αυξήσει όλες τις δεξιότητες που έχει, να τροφοδοτήσει τη φαντασία του, να την διεγείρει, να την κινητοποιήσει και να βγει μέσα από αυτή τη σχέση του παιχνιδιού, το παιδί με το παιχνίδι, να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα σωστό μήνυμα, μια σωστή εξέλιξη. Είναι δυνατόν να βγει ένα σωστό μήνυμα, μια σωστή εξέλιξη με παιχνίδια σαν αυτό? Δηλαδή, τι παιχνίδι αλτρουισμού θα παίξει το παιδί με τον εξαποδό? Τι παιχνίδι μπορεί να στήσει ηρεμίας, φιλαλληλίας, αγάπης, ύπνοιας, με αυτά τα τέρατα? Είναι δυνατόν. Όταν θα στήσει παιχνίδι, το παιχνίδι θα είναι αλληλοσκοτουμού, μαγείας, βιασμού, φρίκης. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι αυτές οι μορφές που μας δείχνουν τώρα εδώ, είναι αυτές που, όπως μας λένε οι γονείς, προβάλλονται συνεχώς και μέσα από τις τηλεοράσεις καθημερινά στο σπίτι μας, στα σπίτια μας, από τα λεγόμενα κινούμενα σχέδια. Και από αυτά που μας είπετε, τουλάχιστον εγώ συμπεραίνω ότι αυτό που κάνουν, ο σκοπός, δηλαδή ο απότερος σκοπός της προβολής αυτών των μορφών, είναι να αδειάσουν από τις ψυχές των παιδιών ό,τι αγνό, όμορφο, υψηλό, ιδανικό, χριστιανικό, αν θέλετε, και να τα κάνουν ένα, μια αναρχικά, να τα κάνουν άβουλα όντα στα χέρια τους, με σκοπό να τα οδηγήσουν στην αναρχία και στην καταστροφή. Να τα κάνουν μελλοντικούς φωνιάδες. Το ξέρουμε αυτό που γίνεται στην Αμερική συνέχεια. Μάλιστα. Αυτό που μας τρομοκρατεί συνεχώς, μας αφήνει άφθονους από τη φρίκη, και που συμβαίνει όλο και σε μικρότερες ηλικίες. Και επειδή είπατε για τον χριστιανισμό, θέλω να σας πω ότι, δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο αν συμβαίνει, αλλά στην Ελλάδα, στις λαμπριάτικες λαμπάδες, πρέπει να το πω αυτό, μου έχει κάνει συγκλονιστική εντύπωση, γιατί φέτος το Πάσχα ειδικά, πήγαμε στην Ανάσταση και φέραν οι γονείς τα παιδάκια τους. Και οι λαμπάδες οι λαμπριάτικες που ήρθαν για να τις κρατήσουν τα παιδιά απέναντι στην Ανάσταση του Χριστού, ύψωναν τις λαμπάδες, έχοντας απάνω τον Μπάτμαν, αυτούς τους δίκαιρους, τους μονόκαιρους, τους ρινόκαιρους, όλα αυτό εδώ το σατανά, αυτά τα πράγματα είναι με κορδέλα δεμένα στις λαμπριάτικες λαμπάδες. Υψώνονται απέναντι στον Χριστό, στην Ανάσταση του Χριστού. Ο σατανάς μέσα στην Εκκλησία και τους τις παίρνουμε εμείς. Εμείς είμαστε συνυπέτοι. Γιατί τις λαμπάδες δεν μας τις στέλνει κάποιος ουρανό κατέβα. Εδώ, βλέποντας αυτό εδώ... Αυτό είναι ο καλός, ο Batman. Είναι η ενσάρκωση του καλού, αν είναι δυνατόν. Αυτό τα είναι πάντα το δεστραμμένα. Αυτό είναι το τι καλό. Τι είναι το κακό τότε? Το κακό είναι αυτό που έκαναν πριν τα καλά παιδιά, που λέγατε. Πριν. Λοιπόν, βλέποντας αυτό το πράγμα εδώ, φαντάζομαι ότι θα ήταν σε αυτοκίνητο αυτό. Ναι. Τοποθετημένο. Αυτό στην Αθήνα τουλάχιστον δεν ήταν μόνο σε αυτοκίνητο, ήταν σε κάθε σπίτι, σε κάθε τζάμι, σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε παιχνίδι. Ο Batman ήταν το χαρακτηριστικό σήμα της δεκαετίας του 90. Χαρακτηρίστηκε ως εποχή του Batman. Αυτό. Υπάρχει αυτό. Έφτιαξε ο Θεός τέτοιο πράγμα? Όχι, αν έφτιαξε. Και με αυτά τα παιδιά κοιμώνται, ξυπνάνε. Ναι. Και παίζουν, ναι, καθημερινά. Έχει. Και λέγοντας αυτό, ήθελα να μας πείτε δυο λόγια για την εξάρτηση των παιδιών από αυτό το θέμα. Πάνω, όταν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ναι, και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε πώς η μητέρα κατάφερε να αποδεσμεύσει, μια από τις περιπτώσεις που είδατε, ναι, πώς κατάφερε η μητέρα τι συνέβη με αυτό το παιδί. Ναι, να αποδεσμεύσει το παιδί της. Αυτό το παιδί. Πες μας κάτι για την εξάρτηση καταρχάς. Ναι.
αυτά τα παιχνίδια ασκούν μια ανεξήγητη και ανεξέλεγκτη έλξη επάνω στα παιδιά. Ανεξέλεγκτη, αλλά πάρα πολύ ισχυρή. Λοιπόν, το παιδί δεν μπορεί να τα αποχωριστεί, ακόμα και όταν το ίδιο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει μαζί τους χωρίς να έχει ένα φοβερό κυνηγητό από τους δαίμονες, διότι το συγκεκριμένο παιδί από το οποίο προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού είχε φτάσει στο σημείο να έχει παρεστήσεις νύχτα και μέρα να το κυνηγούν δαίμονες και να μην μπορεί το παιδί να σταθεί πουθενά, να μαλώνει με όλους, αλλά κυρίως έχασε τη μιλιά του. Το παιδί δεν μπορούσε να μιλήσει, δεν καταλάβαινε, ήταν ένα παιδί 9 χρόνων και 11 χρόνων, συγγνώμη, και από ηλικία 9 χρόνων για 2 ολόκληρα χρόνια, το παιδί είχε μια βαθμιαία πτώση σε όλα στη ζωή του, έφτασε δε στο σημείο να μην μπορεί να μιλάει καθαρά. Όταν ασχολήθηκα με αυτό το περιστατικό, με πολύ στενή συνεργασία με τη μητέρα και με το κοριτσάκι, ακόμη την αδερφούλα, και με τον παππού και με τη γιαγιά και με τον πατέρα, χρειάστηκε πρώτα να δέσουμε το παιδί με την εκκλησία. Δηλαδή, το παιδί δεν ήταν ξεκομμένο με ένα από την εκκλησία, αλλά προτιμούσε αντί να πηγαίνει στην εκκλησία τα 2 τελευταία χρόνια, να στείνει παιχνίδι κάθε μέρα, Κυριακή, γιορτή, όλες τις ώρες, και ήταν βουτυγμένο μέσα σε αυτόν τον κόσμο της φρίκης. Συμφωνήσαμε μαζί και το παιδί, διότι ήθελε να απαλλαγεί πια από αυτή την κατάσταση που το τυραννούσε τόσο, να αποκτήσει ένα πνευματικό, φαίνεται λίγο βαρύ, θα το έλεγα εντός εισαγωγικών, στην ηλικία των 11 χρόνων να θέλει κανείς να αποκτήσει πνευματικό, αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος, ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το παιδί να αισθανθεί λίγο σιγουριά μέσα στην φρίκη που το περιέβαλε. Έτσι λοιπόν το παιδί το κοινωνούσε η μητέρα συχνά πυκνά, να μην σας πω σχεδόν καθημερινά, έβλεπε συνέχεια τον πνευματικό, δεν έχω κανέναν ενδιασμό να πω και το όνομά του, τον πατέρα Κωνσταντίνου του Στρατηγόπουλου. Η ιστορία αυτή κράτησε πάρα πολύ καιρό. Το παιδί το πήγαμε σε λογοθεραπευτή και σε ψυχίατρο. Είχε πάθει τέτοιες αλλοιώσεις. Αλλά υπήρχαν κομμάτια, δηλαδή παιχνίδια, ακόμη βιβλία και φυλάδια που δεν μπορούσε να τα αποχωριστεί. Του εξηγήσαμε του παιδιού, όταν είδε ότι είχαν αρχίσει να αποδίδουν όλες αυτές οι προσπάθειες που κάναμε, ότι για να απεξαρτηθεί, γιατί επρόκειτο κυριολεκτικό, ναι, το βλέπετε, με πάτημα κρυφών κουμπιών, ναι, ναι, βγαίνουν τα μάτια έτσι. Λοιπόν, και τα δόντια από κάτω. Ναι. Ότι για να απεξαρτηθεί, για να βοηθηθεί, έπρεπε να αποχωριστεί όλα αυτά τα παιχνίδια. Και επειδή το παιδί... Ήταν εύκολο πράγμα αυτό? Όχι. Ήταν πολύ δύσκολο για το παιδί. Τότε σκεφτήκαμε με τη μητέρα να του κάνουμε ένα οικονομικό διακανονισμό. Δηλαδή... Του είπαμε ότι και έτσι κι αλλιώς αυτά τα παιχνίδια θα αναγκαστεί να τα πετάξει αν θέλει να γίνει καλά. Αντί λοιπόν να τα πετάξουμε, δεν είναι καλύτερα να τα αγοράσει η μαμά και να τα βάλει σε μια σακούλα και να υπάρχουν εκεί και να του δώσει τα χρήματα, να τα βάλουν σε... Τι ήθελε να αγοράσει? Ποδήλατο. Και να τα βάλουν στην άκρη και αν όλα θα πήγαιναν καλά, θα αγοράζαν ποδήλατο. Και πραγματικά η μητέρα έδωσε 200.000, τις έβαλε στο ταμιευτήριο, στο λογαριασμό του παιδιού. Και έτσι αγόρασε αυτό το για δεύτερη υλικό, φορά, για δεύτερη φορά, για να απαλλάξει το παιδί της. Για να απαλλάξει το παιδί της. Και μας έδωσε το υλικό αυτό. Τα λεφτά τα έδωσε στο παιδί, ναι, ως μέσο, ναι, για να το, ναι, αποδεσμεύσει, ναι, ναι, από το, ναι, ναι, τόση τρομερή εξάρτηση. Τόση Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, η κυρία Νικολέτα, πριν σας ευχαριστήσουμε τόσο για το χθεσινό σεμινάριο, που υποφθείας τον κόπο να μας προσθέσετε ευρύτερα εκεί το θέμα, όσο και για αυτή τη συνομιλία που είχαμε τώρα εδώ, να μας δώσετε ένα μήνυμα τόσο προς τους γονείς, όσο και προς τα παιδιά. Προς τα παιδιά νομίζω είναι μάλλον άσκοπο
να δώσω μήνυμα. Διότι οι γονείς είναι αυτοί που έχουν τον κύριο ρόλο. Τα παιδιά ευτυχώς ακόμη, παρόλη την αλλίωση και την άλωση που έχουν υποστεί, ακόμη δέχονται τη γονεϊκή αυθεντία. Δηλαδή ακόμα ακούνε τους γονείς τους. Αν λοιπόν οι γονείς με τον κατάλληλο τρόπο και πρώτα απ' όλα με τη βιωματική τους συμπεριφορά πείσουν το παιδί, πρώτα απ' όλα δεν πάρουν αυτή τη φρίκη στο παιδί ή αρχίσουν να την αφαιρούν σιγά σιγά ή αρχίσουν να δέχονται ότι κάνουν λάθος που βάλαν στο σπίτι τους τον εξαποδό και ότι αυτό το πράγμα τα εμποδίζει, γιατί και οι ίδιοι ξέρουν πολύ καλά τι σημασία έχει, τι αντίκτυπο έχει πάνω στη συμπεριφορά των παιδιών τους. Αν καθίσουν λοιπόν να τους εξηγήσουν ότι πρέπει από αυτά να απομακρυνθούν και να δεχτούν και οι ίδιοι ένα μέρος του φταίξηματος γιατί μπήκε αυτό το πράγμα στο σπίτι τους και τα απομακρύνουν πρώτα από τα παιδιά και εν συνεχεία βιωματικά να τους δείχνουν ότι πρέπει να πηγαίνουν κοντά στον Χριστό και όχι κοντά στον διάβολο. Αυτό είναι το μόνο μήνυμα. Δύο δρόμους έχουμε, ή το Χριστό ή το Σατανά. Από μας εξαρτάται τι θα διαλέξουμε. Στο Χριστό είναι η ασφάλεια, η σωτηρία, η χαρά της ζωής. Στο Σατανά είναι ο όλεθρος και η φρίκη. Είναι θέμα γονέων, δεν είναι θέμα παιδιών. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα το σατανιστικό παιχνιδιό είναι υπαρκτό. Έχει μπει ήδη στα σπίτια μας, στη ζωή μας. Και πριν θρηνήσουμε θύματα, πριν τα παιδιά μας φτάσουν στο αποκορύφωμα της αναρχίας και της εγκληματικότητας, πριν αλλοιωθεί πλήρως η προσωπικότητά τους, η ψυχική τους κατάσταση, διότι ας μην ξεχνάμε ότι με το βάπτισμά μας έχουμε πάρει μέσα μας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και καλούμαστε μέσω από αυτά τα χαρίσματα, μέσα από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή. Με αυτά τα πράγματα βγάζουμε το Άγιο Πνεύμα από μέσα μας, βγάζουμε την εν Χριστώ ζωή από μέσα μας, αποποιούμαστε τον Χριστό και τελικά αυτός που βασιλεύει στη ζωή μας είναι ο Σατανάς, η ενέργειά του και όλα τα επακόλουθα που έχουν μια τέτοια ζωή. Το τραγικό δε στην ιστορία αυτή είναι ότι ενώ έχουμε πάλι μέσα μας το Χριστό με το βάπτισμά μας, ο Χριστός δεν μας πιέζει να καθίσει εκεί με το έτσι θέλω. Τον εξαποδό που δεν τον έχουμε βάλει, αυτός κοιτάζει με κάθε τρόπο πώς να μας καταπιέσει εκεί, να τον έχουμε συνέχεια μέσα μας, γύρω μας, παντού, κοντά μας. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Γέρο Παΐσιος, ο μακαριστός και ο Σιώδης μας γνωστός, έλεγε ότι η εποχή μας είναι δαιμονική. Και όταν το διάβαζα, πραγματικά απόρρισα και παραξενεύτηκα κάπως και δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι εννοεί. Και εκεί που ήταν δεν τα έβλεπε αυτά τα παιχνίδια. Αυτά που μας λέτε τώρα και από αυτά που βλέπουμε μπροστά μας και από τις περιπτώσεις που και εσείς είδατε και εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε δει και παρακάτω θα αναφερθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως η εποχή μας πλέον κατά τα άλλα είναι δαιμονική. Και οι μόνοι που μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση είμαστε εμείς ίδιοι. Μόνον εμείς. Και πρέπει να αρχίσουμε από τα σπίτια μας, από τις οικογένειές μας και να αγωνιστούμε. Όλοι οι άλλοι, εγώ ακούω που λένε όλοι, η εκκλησία, η πολιτεία, η κοινωνία. Εγώ που δουλεύω με τον κόσμο, που έρχομαι σε απευθείας επαφή με τις περιπτώσεις, έχω να πω ναι και η Εκκλησία, ναι και η Πολιτεία, ναι και η Κοινωνία, αλλά πολύ μετά. Πρώτα είμαστε εμείς, οι γονείς. Κανείς άλλος δεν μπορεί να πει στο παιδί αυτό που, δηλαδή να πείσει το παιδί του, να βοηθήσει το παιδί του, να σπρώξει το παιδί του με τον τρόπο που μπορεί ο γονιός, τουλάχιστον ακόμα στην Ελλάδα. Ο γονιός που ενδιαφέρεται μπορεί να το κάνει. Ακόμα και όταν έχει φτάσει το παιδί σε αυτή την κατάσταση. Σας είπα, ποιοι χρειάστηκαν λογοθεραπευτής, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, πνευματικός
και όλο το σχολικό και το κοινωνικό περιβάλλον και το συγγενικό. Και αν βγάλει τα παιχνίδια από τη ζωή του, τα βιώματα και οι εμπειρίες δυστυχώς θα τα κουβαλεί για πάρα πολύ καιρό μαζί ναι. του και θα το βασανίζουν. Ναι. Δυστυχώς αυτό δεν μπορείς πάντα. Κοιτάξτε, το χοντρό μέρος μπορούμε να διώξουμε. Πάντα κάτι μένει. Αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Το παιδί βίωσε καταστάσεις σατανιστικές, δαιμονικές. Αυτό δεν μπορεί να σβήσει. Όλα τα παιδιά θυμούνται τι τους συμβαίνει στη μικρή τους ηλικία. Δεν θυμόμαστε πράγματα που μας συνέβησαν σε μεγάλες ηλικίες. Σε όσο πιο μικρές, τα θυμόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Αυτό δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το κυνηγούσαν σατανάδες και του δίνανε να φάει σάντουιτς με ακαθαρσίες. Το έπιαναν οι δαίμονες και το δένανε σε μια σικιά και του άνοιγαν το στόμα δίνοντάς του να φάει. Αυτό το βίωνε το παιδί. Σε παρέστησε, αλλά το βίωνε. Πώς να μην τρελαθεί και να μην έρθει η μάνα αυτή ξετρελαμένη να μου πει ότι έχει ένα παιδί το οποίο είναι δαιμονισμένο. Άρα, κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ως γενικό συμπέρασμα ότι όταν στη ζωή μας, όταν η ζωή μας δεν κυριαρχείται από την αγάπη του Θεού και δεν βιώνουμε την εν Χριστώ ζωή μέσα στην εκκλησία, μέσα στα εκκλησιαστικά πλαίσια, τότε τον χώρο αυτό τον καταλαμβάνει ο Σατανάς με ποικίλους τρόπους και μεθοδεύσεις που δεν μπορούμε καν να τις αντιληφθούμε. Και όταν τις αντιληφθούμε είναι πολύ αργά. Και κάτι ακόμη, επειδή αιτιόμαστε για αυτή την κατάσταση, την κοινωνία, την εκκλησία, τους άλλους, έχω να πω το εξής. Η κοινωνία και η εκκλησία είναι η προέκταση του εαυτού μας. Εμείς αποτελούμε την κοινωνία και την εκκλησία. Εάν είμαστε υγιείς προσωπικότητες εμείς, αν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εμείς, θα είναι και η εκκλησία μας πνευματική και η κοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχόμαστε ο Θεός να σας ενισχύει εις το έργο το οποίο επιτελείτε και ευχόμαστε να αντιληφθούν και όσοι μας παρακολουθούν και όσοι θα δουν αυτή την ταινία, να αντιληφθούν το πρόβλημα, να ευαισθητοποιηθούν, να αποκτήσουν την καλή πνευματική αγωνία και να εργαστούμε όλοι προς την σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος. Αμήν. Θέλει να πάρετε κάτι άλλο. Μιλώντας ακριβώς για την Πανελλήνια Ένωση Γονέων, καθώς και για την Παγκύπρια Ένωση Γονέων, νομίζω ότι επιβάλλεται να κάνουμε και μια αναφορά στον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής ή αυτός που προείδε με ένα διορατικό, θα λέγει κανείς, τρόπο το πρόβλημα αυτό του σατανισμού, αποκρυφισμού και των νεοφανών αιρέσεων, ο οποίος για πέραν των 25 ετών, αν δεν κάνω λάθος, εργάστηκε τόσο σκληρά για να οργανώσει και την εκκλησία, την δικούσα, αλλά και τους γονείς, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να αντιληφθούν το πρόβλημα αυτό. Και αν υπάρχει σήμερα Πανελλήνια και Παγκύπρια Ένωση Γονέων, νομίζω ότι το οφείλουμε στον σεβαστό μας πατέρα Αντώνιο και ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να εύχεται και για μας εδώ, ώστε να μπορέσουμε με την ίδιο σθένος και τον ίδιο ζήλο που είχε γι' αυτός να συνεχίσουμε το έργο αυτό το οποίο εκείνος ξεκίνησε και ο οποίος μας μετέδωσε. Είναι πράγματι αυτό αλήθεια και θα ήθελα να πω πόσο συγκινημένη και χρεωμένη αισθάνομαι απέναντι στον Θεό, γιατί μου έδωσε αυτή τη σπάνια ευκαιρία να μαθητεύσω κοντά του 13 ολόκληρα χρόνια και να αποκτήσω, να μπω δηλαδή μέσα σε αυτό το ήθος της Ορθοδοξίας, του να με ενδιαφέρει τι συμβαίνει στον αδελφό μου, που βλέποντας τον αδελφό μου βλέπω τον Θεό μου. Αυτό
ήταν πολύ βασικό. Και μου έλεγε πάντα να κοιτάω στον άλλο. Όταν έρχεται σε μένα μια περίπτωση, είναι σαν να μου χτυπάει την πόρτα μου ο Χριστός. Και ακριβώς και είναι εδώ αυτό που όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την εργασία την οποία κάναμε μαζί με τον Παπαντώνη, αυτό που τονίζαμε ήταν ότι δεν κάνουμε πολεμική προσπάθεια εναντίον όλων αυτών των φαινομένων, των κοινωνικών προβλημάτων που υπάρχουν και εκκλησιαστικών, αλλά κάνουμε ποιμαντικό έργο με σκοπό να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, ξεφεύγοντας από αυτές τις καταστροφικές καταστάσεις, να ενταχθεί μέσα στην Εκκλησία. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτή άρα το έργο μας είναι ποιμαντικό, εκκλησιαστικό και όχι πολεμικό. Βέβαια. Σαφώς. Να πω κάτι σχετικά με τα παιχνίδια αυτά. Όταν τα είδε ο πατήρ Αντώνιος, είδε τη μητέρα και το παιδί και φυσικά όλο αυτό το υλικό και πολύ περισσότερο από αυτό, δεν το φέραμε όλο από την Αθήνα μαζί μας, είπε, αυτό φύλαξε το, Νικολέτα, γιατί θα μας χρειαστεί για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Μάλιστα. Ευχόμαστε να συντομεύσουν αυτά τα χρόνια. Ναι, μάλλον να παρήλθαν. Να την έχουν παρέλθει, μάλιστα. Σου γίνα 1991, παρμονές της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφήμιζαν το επιτραπέζιο παιχνίδι «Ο πύργος των φαντασμάτων». Του κάθε παιδάκι έχει το δικό του μικρό φέρετρο και το κινεί ανάλογα με το τι θα δείξει το βέλος της ρουλέτας πάνω στο χάρτινο πύργο. Αν κερδίσει, οι νεκρές φωσφορίζουσες νεκροκεφαλές θα κλειστούν στα φέρετρα. Αν χάσει ένα χαρτονένιο στοιχείο, θα αποκεφαλίσει, υποτίθεται, το παιδί παίκτη. Τα σατανικά παιχνίδια, λοιπόν, μπήκαν για καλά στα σπίτια μας. Έχει γίνει αυτό το πρόβλημα αντιληπτό από τους γονείς, πολιτικούς, πολιτιακούς και κοινωνικούς παράγοντες? Το θέμα αυτό απασχόλησε ειδικό σεμινάριο της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιουλίου 1999 στο Κοινοτικό Κέντρο Τριμύκλινης, στην παρουσία 200 περίπου γονιών, εκπαιδευτικών, εκκλησιαστικών και πολιτιακών παραγόντων. Ας παρακολουθήσουμε στη συνέχεια κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το ενδιαφέρον αυτό σεμινάριο. Ακούγοντας κάποιος το θέμα μας, ενδεχομένως να το θεωρήσει ως ένα εκκλησιαστικό και μόνο πρόβλημα. Και όμως, το καυτό πρόβλημα των σατανιστικών παιχνιδιών είναι παράλληλα και ένα κοινωνικό πρόβλημα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Η κοινωνική λειτουργός Νικολέτα Κατερινοπούλου από την Αθήνα, η οποία ασχολήθηκε με πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών, έχει πολλά να μας πει και να μας δείξει γύρω από αυτό το όντως κοινωνικό πρόβλημα. Το να μιλούν μόνο οι μεγάλοι για τα προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά ερήμην των ιδίων των παιδιών, αυτό ενδεχομένως να μην είναι αντικειμενικό και πιστικό. Το να μιλούν όμως τα ίδια τα παιδιά για τα προβλήματά τους και μάλιστα για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως ο σατανισμός, αποκρυφισμός, αυτό είναι πολύ σημαντικό και αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο τι θα μας πούν. Τη μεγαλύτερη ευθύνη για την πρόληψη και θεραπεία του προβλήματος των σατανιστικών παιχνιδιών αναφίβολα την έχουν οι γονείς. Συνήθως αρχίζουμε να ανησυχούμε όταν παρουσιαστεί το πρόβλημα στο δικό μας σπίτι. Τότε όμως παρουσιαζόμαστε αδύναμοι στο να το αντιμετωπίσουμε. Οι μαρτυρίες γονιών που είχαν προσωπική εμπειρία ή έχουν ευαισθητοποιηθεί πάνω στο θέμα αυτό, ενδεχομένως να μας βοηθήσουν και εμάς. Η πρόκληση προέρχεται από παντού. Τις τερατόμορφες και σατανικές μορφές τις συναντά κανείς από όπου και αν κοιτάξει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές μπορεί να βρίσκονται ακόμη και μέσα στο σπίτι μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Μια όμως εντελεχής έρευνα μπορεί να μας βοηθήσει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Η ευθύνη όμως για τον έλεγχο και περιορισμό των σατανικών παιχνιδιών και η προστασία των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες πάνω στην προσωπικότητά τους ανήκει στην πολιτεία. Αυτό είναι συνταγματικό και νομικό καθήκον του κράτους. Ως ορθόδοξοι χριστιανοί, επισημαίνουμε ότι η θεραπεία αυτού του προβλήματος δεν έγκυται τόσο στη λήψη αστυνομικών ή νομικών μέτρων, αλλά στο να διαμορφώσουμε υγιείς νεανικές προσωπικότητες, οι οποίες θα έχουν την ψυχική και σωματική δύναμη να αντιστέκονται στο κακό και την αμαρτία. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη
γνήσια καλλιέργεια της ορθόδοξης πνευματικότητας, αγωγής, παιδείας, εκκλησιαστικής λειτουργικής συνείδησης ανάμεσα στην κοινωνία μας ως μέσον διατήρησης, διαφύλαξης και προστασίας του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, της οικογένειας και του ατόμου. Εδώ ακριβώς υπογραμμίζεται και η ευθύνη μας ως Εκκλησία. Το Σάββατο 3 Ιουλίου 1999 στο Κοινοτικό Κέντρο Τριμύκλινης Λεμεσού πραγματοποιήθηκε σχετικό σεμινάριο από την Παγκύπρια Ένωση Γονέων με κύριο θέμα «Σατανιστικά παιχνίδια, μια σύγχρονη μάστιγα για την κοινωνία μας». Σε αυτό έλαβαν μέρος 200 περίπου γονείς, εκπαιδευτικοί, εκκλησιαστικοί και πολιτιακοί παράγοντες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου έγινε από ειδικούς ερευνητές από την Ελλάδα και την Κύπρο σε βάθος ανάλυση του όλου θέματος. Και αφού παρουσιάστηκαν αδιάσυστα στοιχεία ντοκουμέντα, καταλήξαμε στα πιο κάτω πορίσματα, τα οποία θέτουμε υπόψη τόσο των πολιτιακών και εκκλησιαστικών αρχών, όσο και της κοινωνίας μας ευρύτερα, ώστε να προβληματιστούμε σοβαρά και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ως γονείς διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παρουσία και κυκλοφορία σατανιστικών παιχνιδιών, οποιοδήποτε είδους είναι αυτά, αλλά και των περιοδικών και βιβλίων τα οποία διαφημίζουν τα παιχνίδια αυτά στα καταστήματα παιχνιδιών, στα βιβλιοπωλεία, περίπτερα και αλλού. Ζητούμε την άμεση επέμβαση της πολιτείας για την απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης και να αποσυρθούν χωρίς καμιά καθυστέρηση τα υπάρχοντα σατανιστικά παιχνίδια από την αγορά. Αυτό υπαγορεύεται και από τη γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας για το θέμα αυτό, η οποία τονίζει ότι η πώληση, η ενοικίαση ή χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών που προβάλλουν ιδέες και εικόνες σατανιστών στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του περιδημοσίευσης εσχρών θεαμάτων νόμου του 1963, νόμος 35/63. Καθώς το θέμα μπορεί να θεωρηθεί ως εσχρό, αφού η επίδραση αυτών τίνει στην εξαχρίωση και διαφθορά των προσώπων τα οποία είναι δυνατόν να δουν ή να ακούσουν το περιεχόμενο του θέματος. Τα παιχνίδια αυτά είναι εγκληματικά με την έννοια ότι προβάλλουν εγκληματικά δόγματα και θέσεις οι οποίες οδηγούν τους νέους μας στο έγκλημα και την αναρχία. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από πάρα πολλά παραδείγματα. Στο σεμινάριο τονίστηκε ότι εάν η πολιτεία επιθυμεί πραγματικά να βοηθήσει και να προστατεύσει τα παιδιά, και αυτό είναι συνταγματικό καθήκον της, θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί σωστά και να αποσαφηνίσει το αντικείμενο. Αυτό σημαίνει να αναθέσει σε ειδικούς εμπειρογνώμονες την έρευνα του προβλήματος και να συνεργαστεί στενά μαζί μας, καθώς και με άλλες ξένες πρωτοβουλίες και κυβερνήσεις που είναι ευαισθητοποιημένες στα θέματα του αποκρυφισμού σατανισμού. Τονίζουμε ότι εάν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί αποφασιστικά και έγκαιρα, θα έχουμε την επανάληψη του προβλήματος στο ναρκωτικό. Ας μην ξεχνούμε ότι το φαινόμενο αυτό στο εξωτερικό χαρακτηρίζεται ως ψυχοναρκωτικά. Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί επισημαίνουμε ότι η θεραπεία του προβλήματος δεν έγκυται τόσο στη λήψη αστυνομικών ή νομικών μέτρων, αλλά στο να διαμορφώσουμε υγιείς νεανικές προσωπικότητες, οι οποίες θα έχουν την ψυχική και σωματική δύναμη να αντιστέκονται στο κακό και την αμαρτία. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη γνήσια καλλιέργεια της ορθόδοξης πνευματικότητας, αγωγής, παιδείας, εκκλησιαστικής λειτουργικής συνείδησης ανάμεσα στην κοινωνία μας, ως μέσον διατήρησης, διαφύλαξης και προστασίας του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, της οικογένειας και του ατόμου. Εδώ ακριβώς υπογραμμίζεται και η ευθύνη μας ως Εκκλησία. Τέλος, πιστεύουμε ότι η καλή αγωνία μας θα εισακουστεί και θα ευαισθητοποιηθούμε όλοι ενάντια στη μεθοδευμένη προσπάθεια κάποιων που θέλουν να ξεριζώσουν από τις νεανικές ψυχές κάθε τι το πνευματικό, το υψηλό και ιδανικό, τον Χριστό. Για τη συνδιάσκεψη, οι γονείς, τα παιδιά και λοιποί συμμετέχοντες.